Ανωδικά γύρισε σήμερα το ΧΑΚ μετά τα καλύτερα των εκτιμήσεων μάκρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στις 4 ώρα Κύπρο, ο γενικός δείκτης του ΧΑΚ κατέγραψε άνοδο 1,37% στις 1.600 μονάδες. Από τον τραπεζικό κλάδο, με κέρδη κατά 0,87% κινήθηκε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 4,62 ευρώ. Στην Αθήνα, Κύπρο κινήθηκε επίσης με κέρδη στα 4,62 ευρώ. Ανωδικά κινήθηκε και η μετοχή της Μαρφίν Λαϊκής, ενισχυμένη 2,5% στα 2,48 ευρώ. Στην Αθήνα η Μαρφίν κινήθηκε ανωδικά στα 2,48 ευρώ. Τέλος, η μετοχή της Ελληνικής Τράπεζας κινήθηκε με κέρδη 1,5% στα 1,33 ευρώ, με 200.000 τζίρο από τα 3 εκατομμύρια συνολικά του ΧΑΚ. Όσον αφορά άλλες εξελίξεις, με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε όπως αναμενόταν άλλωστε η εγγραφή των ενδιαφερομένων επενδυτών στην έκδοση αξιόγραφων κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου με στόχο να αντλήσει 645 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη στελέχη της Κύπρου μιλούν για σημαντική υπερκάλυψη. Τα αξιόγραφα τα οποία θα είναι μετατρέψιμα σε μετοχές της Κύπρου θα φέρουν ετήσια απόδοση 5,5%. Θετικό πρόσημο αναμένεται να έχει η ανάπτυξη της Κύπρου το 2009 σε αντίθεση με τις πλήστες ευρωπαϊκές οικονομίες, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση των PricewaterhouseCoopers που καλύπτει τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Όπως αναφέρεται, η αναμενόμενη επιβράδυνση στον τουριστικό και οικοδομικό κλάδο ενδέχεται να αποτελέσει την κυριότερη αιτία για την ασθενέστερη οικονομική ανάπτυξη. Στο 0,5% περιορίστηκε το Μάιο του 2009 ο εναρμονισμένος πληθωρισμός έναντι 0,6% τον Απρίλιο του 2009, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας που δημοσιεύθηκαν σήμερα. Ένα χρόνο νωρίτερα, δηλαδή το Μάιο του 2008, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός βρισκόταν στο 4,6%.